Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μια εβδομάδα μας χωρίζει από τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Τα αστικά κόμματα περιμένουν αυτή την εκλογική αναμέτρηση για να ξαναμοιράσουν μεταξύ τους τις καρέκλες της εξουσίας και να νομιμοποιήσουν τις ίδιες πολιτικές που ακολουθούσαν και πριν. Θυμάται κανείς το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ στις δεύτερες εκλογές της διακυβέρνησής του? Ναι, λέγανε. Ανατρέψαμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και φέραμε ένα ακόμα αντιλαϊκό μνημόνιο. Αλλά αυτά τα ήξερε ο λαός και μας ψήφισε για δεύτερη φορά. Έτσι θα λένε και τώρα όποιοι κυβερνήσουν. Με τη μορφή του Ταμείου Ανάκαμψης έρχεται νέο αντιλαϊκό μνημόνιο. Στα 2024 επιστρέφει η ενισχυμένη επιτήρηση και τα ματωμένα πλεονάσματα. Στις συσκέψεις του ΝΑΤΟ ετοιμάζεται βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και με τις ευλογίες του Αμερικανού πρέσβη επέρχονται οι πρέσπες του Αιγαίου, η συνεκμετάλλευση. Όποια κυβέρνηση και να προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές θα τα εφαρμόσει κατά γράμμα όλα τα παραπάνω και θα έχει να λέει. Μας επέλεξε ο λαός να τον κυβερνήσουμε, άρα αυτά επιθυμεί, αυτά θέλει. Δεν θα πω φυσικά ότι δεν του εξήγησαν τα πράγματα ως έχουν. Του κρύψανε τις πίσω σελίδες των προγραμμάτων τους και σκηνοθέτησαν παραπλανητικά την απατηλή εικόνα, γεμίζοντας ελπίδες, υποσχέσεις και προσδοκίες τα προεκλογικά τους προγράμματα. Το ψέμα και η παραπλάνηση έχουν όμως κοντά ποδάρια και αρκεί κάτι το απρόβλεπτο για να σκορπίσει στους πέντε ανέμους το εκλογικό σκηνικό. Το καλό κλίμα, έτσι όπως το καλλιεργούν τα αστικά κόμματα. Το έγκλημα των τεμπών που αποκάλυψε τη γύμνια του δια των ιδιωτικοποιήσεων δίθεν εξυγχρονισμού ήταν μια τέτοια περίπτωση. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου κατέβηκαν σε διαδηλώσεις οργής ενάντια στα κόμματα εξουσίας και παραπλάνησης. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα συμπληρώματά τους. Στις διαδηλώσεις κυριαρχούσαν οι νέοι, αυτοί που τα αστικά κόμματα θέλουν να είναι απολύτικοι και ατομιστές. Τόσο το μεγάλο κεφάλαιο, όσο και η πολιτική του ταγή γνωρίζουν ότι η κλωστή είναι λεπτή και μπορεί να σπάσει από στιγμή σε στιγμή. Για το λόγο αυτό, επίμονα δημιουργούν μια νέα γραμμή άμυνας. Ανασταίνουν ένα δοκιμασμένο στο παρελθόν εργαλείο της αστικής πολιτικής στον ταξικό αγώνα. Τον φασισμό. Τον χρησιμοποιούν ως φόβητρο όποτε χρειαστεί. Στην κορύφωση της κρίσης αμόλυσαν τα εγκληματικά τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, ώστε να πιστεί ο κόσμος ότι υπάρχουν και χειρότερα από την αντιλαϊκή πολιτική των αστικών κομμάτων εξουσίας. Όταν η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, τους παραμέρισαν στην εφεδρεία. Δεν έπαψαν όμως να αισθάνονται άνετα μαζί τους, να προστατεύουν και να χρησιμοποιούν τα φασιστικά μορφώματα. Γι' αυτό και η περίφημη δίκη της Χρυσής Αυγής σερνόταν στα χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει, στην Αθήνα των 4 εκατομμυρίων κατοίκων δεν βρισκόταν αίθουσα για να γίνει η δίκη. Γι' αυτό και φωτογραφίζονταν με τους νεοναζί στα ακριτικά νησιά. Γι' αυτό και βελτίωναν σε όφελος των υπόδικων τον ποινικό κώδικα, με την ελπίδα ότι θα έκοβαν ψήφους από τους εκλογικούς τους αντιπάλους, τη Νέα Δημοκρατία. Η δε τελευταία, πρόσφατα ακόμα, χρησιμοποίησε προσχηματικά τον κίνδυνο του Κασιδιάρη για να μεταβιβάσει στον Άριο Πάγο την πολιτική ευθύνη για την αδειοδότηση των κομμάτων που επιτρέπεται να κατέβουν στις εκλογές. Μία ανώτατη δικαστική εξουσία που όμως ελέγχεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Σε τελευταία ανάλυση, τα ναζιστικά εγκληματικά μορφώματα αποδείχτηκαν χρήσιμα για το μεγάλο κεφάλαιο, όπως απέδειξαν τα γεγονότα στην επισκευαστική ζώνη του Περάματος. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίζει να δικαιώνει, να καλλιεργεί και να ανανεώνει το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα από το οποίο γεννιέται ο φασισμός. Ο ιστερικός αντικομουνισμός των Βρυξελών, η αναθεώρηση της ιστορίας, η δια του μεταμοντερνισμού ακύρωση του επιστημονικού λόγου και η προώθηση της μεταφυσικής
αποτελούν την πρώτη ύλη, τα θεμέλια πάνω στα οποία θα κτιστούν νέα νεοναζιστικά μορφώματα. Χθες ακόμα, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας για τις οφειλόμενες γερμανικές αποζημιώσεις, αποκάλυψε τι πραγματικά σκέφτονται για τους αντιφασιστικούς απελευθερωτικούς αγώνες και τις θυσίες του λαού μας. «Έρχεται η κλιματική αλλαγή», μας είπε. «Για Καλάβρητα, για Δίστομο, για Κοντομαρί, για Βιάνο θα μιλάμε τώρα». Ούτε η γερμανική πρεσβεία και οι κυβερνήσεις στο Βερολίνο δεν θέτουν τόσο ομά και ξεδιάντροπα το ζήτημα. Τον φασισμό, τον ναζισμό, μόνο οι λαοί μπορούν να τον αποτρέψουν και να τον νικήσουν. Λίγες μέρες μετά την επέτειο της 9ης Μαΐου, της ημέρας της αντιφασιστικής νίκης, ξέρουμε πώς γίνεται αυτό. Στους δρόμους, στους χώρους εργασίας, στους χώρους της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, εκεί θα απομονωθεί και θα νικηθεί ο ναζισμός. Η λαϊκή κινητοποίηση, οι ταξικοί αγώνες θα τον σπρώξουν στο περιθώριο της ιστορίας, εκεί όπου ανήκουν οι εγκληματικές του πρακτικές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι επικείμενες εκλογές της 21ης Μαΐου είναι ένας ακόμη σταθμός στον δρόμο της ενίσχυσης των λαϊκών αγώνων, του αγώνα ενάντια στο φασισμό. Η ψήφος στο ΚΚΕ ακυρώνει όλα τα σχέδια και τα επικίνδυνα παιχνίδια των αστικών κομμάτων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτά κυβέρνησαν, αυτά διαχειρίστηκαν τον φασισμό, όχι με στόχο την εξάλληψή του, αλλά με στόχο την εργαλειοποίηση, την αξιοποίησή του ενάντια στο λαό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σταθερά αντιπάλεψε κάθε φασιστική εμφάνιση και πρακτική. Αποκάλυψε την ταξική, αντιδραστική της φύση, υπερασπίστηκε την ιστορία, την εμπειρία του λαού στους μεγάλους αγώνες ενάντια στο εγκληματικό όπλο της αστικής τάξης, του κεφαλαίου. Παλεύει ενάντια στις αντιδραστικές, ανιστόριτες θεωρίες, τύπου θεωρία των δύο άκρων, που απλά προδίδουν την πρόθεση της αστικής τάξης να χρησιμοποιήσει εκ νέου τον ναζισμό, έστω και με άλλη μορφή. Επεκτείνοντας τη θεωρία των δύο άκρων, τα αστικά κόμματα και τα φερέφωνά τους καλλιεργούν με επιμέλεια την αντίληψη ότι τα ακροδεξιά σχήματα και κόμματα εκφράζουν την αντισυστημική διάθεση του κόσμου και ιδιαίτερα της νεολαίας. Στρέφουν την οργή προς τα εκεί, ώστε να γίνει ακίνδυνη, διαχειρίσιμη, εκμεταλλεύσιμη από το ίδιο το σύστημα, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι τα ακροδεξιά κόμματα έδωσαν χέρι βοηθείας στο αστικό πολιτικό σύστημα και στο κεφάλαιο όποτε τη χρειάστηκε. Η ψήφος στο ΚΚΕ, εκτός από τα άλλα, είναι και ψήφος αγώνα ενάντια στο φασισμό. Οι πρόσφατες φοιτητικές εκλογές μας και η στάση της σπουδάζουσας νεολαίας μας έδειξαν τον δρόμο, μαζί με τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις της οργής. Μας έδειξαν τον τρόπο. Και για το πραγματικό, αντισυστημικό, αντιφασιστικό και συνάμα πατριωτικό, η επιλογή είναι μία. Είναι το ΚΚΕ. Κουκουέ, δυνατό, στη Βουλή και στο λαό.